Κύριε Σερετάκη, εσείς εκεί στο Κομμουνιστικό Κόμμα τόσο ώρες παρακολουθεί αυτή τη συζήτηση πάντα από μία απόσταση. Ακόμη και αν υπόθηκε καταρχάς κάποια στιγμή ότι θα μπορούσατε κι εσείς να αποτελέσετε μέρος ενός κυβερνητικού. Μέρος του προβλήματος. Έστω έτσι. Τι είχε πει τότε ο γραμματέας Μπαρούφες, όχι, είχε χρησιμοποιήσει νομίζω μία ακόμη χειρότερη έκφραση. Παρακαλώ. Το ΚΚΕ δεν έχει καμία διάθεση να γίνει μέρος του προβλήματος, διότι. Κοιτάξτε, αν κάτι από κάτι υποφέρει ο κόσμος σήμερα και οι γενιές των τελευταίων χρόνων, δεν είναι από τη μη ύπαρξη κυβερνήσεων, αλλά είναι από την ύπαρξη αυτών των κυβερνήσεων. Και όταν λέμε αυτών των κυβερνήσεων, τα τελευταία χρόνια έχουμε δει τα πάντα. Μόνο κυβέρνηση με εξωγήινους δεν έχουμε δει. Δηλαδή, έχουμε δει ορκισμένους εχθρούς καλή ώρα όπως τώρα, που δεν πίναν καφέ ξαφνικά να είναι στα διπλανά υπουργικά έδρανα, Νέα Δημοκρατία με Πασόκ, με προξενιό. Τον κύριο Καρατζαφέρη, θυμίζω τώρα, τη Δημάρ με τον Σαμαρά. Είχαμε δει κυβερνήσεις την αριστερά με την ακροδεξιά. Είχαμε δει το ΚΚΕ με τη Νέα Δημοκρατία. Το συνασπισμό, το συνασπισμό. Και έχει καταλήξει το συνασπισμό. Με το συνασπισμό το 89 και το ΚΚΕ ακριβώς μέσα και από αυτήν την εμπειρία και από τη δικιά του εμπειρία, αλλά κυρίως βλέποντας το τι βγαίνει τώρα από το 89 είναι βγαίνει ότι δεν υπάρχει κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Δεν υπάρχει τέσσερα θέματα. Γιατί τα διχειρίζεις σε όλα. Δηλαδή ποια είναι τα τέσσερα και ποιο είναι το πέμπτο, αφήνεις έξω. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι σήμερα αυτό που είπε ο κύριος Υπουργός είναι αλήθεια. Δηλαδή υπάρχει αντικειμενική βάση να σχηματιστεί κυβέρνηση με όποιον σχεδόν συνδυασμό κομμάτων υπάρχουν. Και αυτό δεν το λέμε εμείς. Το λένε οι ίδιοι. Ποιοι το τώρα. Είπε. Γιατί καταρχάς. Η κυρία Τσαπανίδου, ναι. Σύγχρονη συνέντευξη, που είπε ότι ουσιαστικά δεν έχουμε διαφωνές, μεγάλες διαφορές ουσιαστικά. Η κυρία Μπακογιάννη, ο κύριος Γεωργιάδης. Το λέει καλά, πρακτική. Στη Νέα Δημοκρατία απέφχονται οποιαδήποτε μορφή συνεργασία. Λέω στην πράξη όμως ότι είμαστε στο ΝΑΤΟ. Ακολουθούμε, για παράδειγμα, το σύμφωνο το οποίο θα επανέλθει. Γι' αυτό και η συζήτηση αν θα έχουμε επιδόματα, τι παροχές. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι. Φεύγουμε πια από την λογική πανδημίας και επιστρέφουμε βεβαίως σε μια ελευθερία. Και το μαζεύουμε, κάποιος πληρώνει. Το δείχνει η πρακτική στη Βουλή. Όπου πάνω από τα μισά νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας, με την οποία κατά τα άλλα δεν συζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει ψηφίσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και 2 στα 3 περίπου είναι το ΠΑΣΟΚ. Τι λέτε τώρα, ότι είναι όλοι ίδιοι, αυτό εννοείται. Δεν λέμε ότι είναι αλλά όλοι ίδιοι. Γιατί άμα ήταν όλοι ίδιοι θα ήταν το ίδιο κόμμα. Είναι διαφορετικά κόμματα, όμως στη βασική στρατηγική συμπέφτουν. Και η καλύτερη απάντηση για το αν είναι λύση για το λαό αυτού του είδους η κυβερνήση συνεργασίας είναι να ρίξει κανείς μια ματιά στην Ευρώπη τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Τι γίνεται στη Γερμανία. Τι θα αποκομίσει κατά την άποψή σας. Θα αποκομίσει ότι αυτό το οποίο του προτείνουν σαν λύση σαν φάρμακο είναι φαρμάκι. Εμείς τι λέμε, ότι δεν πρέπει να απασχολήσει το λαό ποια θα είναι η σύνθεση της επόμενης κυβέρνησης. Αλλά για ποιον θα κυβερνήσει και τι θα εφαρμόσει. Επειδή υπάρχει ένα κοινό πρόγραμμα των προηγούμενων κομμάτων, το οποίο είναι αντιλαϊκό, το οποίο είναι καταγεγραμμένο, το οποίο είναι ήδη διαμορφωμένο, για παράδειγμα η ενεργειακή φτώχεια μέσα από την πράσινη μετάβαση, είναι ένα γεγονός, τους ενώνει όλους. Για παράδειγμα, τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης, Ανάκαμψη, καλά το λέτε, καλά το είπα, είναι ένα δεδομένο. Αυτά τι προϋποθέτουν. Προϋποθέτουν θυσία των εργατικών λαϊκών αναγκών, των δικαιωμάτων. Άρα, όσο πιο αδύναμη είναι η επόμενη κυβέρνηση και στην πρώτη και στη δεύτερη και στην τρίτη. Ναι, αλλά αυτό οδηγείται από την άκρη σε μια μορφή κυβερνησίας, δεν είναι έτσι. Θέλουμε αδύναμη κυβέρνηση. Τόσο. Προς πολίτες, δηλαδή. Ναι, γιατί. Τι θέλουμε. Ποια είναι η σταθερότητα, για παράδειγμα. Είναι η σταθερότητα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών να σου παίρνουν το σπίτι, ή είναι η σταθερότητα που πρέπει μια οικογένεια να μην φοβάται το που θα. Λοιπόν, θα επανέλθουμε, θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε και άλλο κύκλο. Του ενός και ποια είναι σταθερότητα για τον άλλον. Λέω, για παράδειγμα, υπάρχουν μικρά γεγονότα τα οποία από την καθημερινότητα και από όλο αυτό το οποίο κυκλοφορεί και κυριαρχεί σαν προεκλογική συζήτηση χάνεται. Μάλιστα. Το γεγονός ότι έχουμε 41 νεκρούς στο πρώτο τρίμηνο του 2023 στους τόπους δουλειάς. Τρεις. Από εργατικά ατυχήματα. Τρεις την προηγούμενη εβδομάδα που σηκώθηκαν το πρωί
Να πάνε και δεν γύρισαν ποτέ στις οικογένειές τους. Αυτό δεν καταγράφουν το ρεκόρ, τα 2,6 δισεκατομμύρια, το ρεκόρ δισεκατομμύριο που δίνουν μέρισμα εισηγμένες στο χρηματιστήριο από το 2009. Λοιπόν, έχετε θέσει. Έχει ενδιαφέρον καταρχήν το σχόλιο του κύριου Τσίπρα, που λέει ποια συμμαχική κυβέρνηση θα μας κυβερνήσει. Γιατί έχει ενδιαφέρον πού γίνεται και ποια στιγμή γίνεται. Γίνεται στο Βερολίνο, στη Γερμανία, η οποία είναι μια συμμαχική κυβέρνηση, στην οποία είναι οι σοσιαλδημοκράτες με ένα από τα πιο ακραία νεοφιλελεύθερα κόμματα στην Ευρώπη, τους φιλελεύθερους της Γερμανίας. Και γίνεται τη στιγμή που γίνεται μια μεγαλύτερες εργατικές κινητοποίησης στον τομέα της μεταφοράς. Είναι 4-5 αεροδρόμια που έχουν παγώσει. Εκεί λοιπόν είναι ένα ερώτημα ο εργαζόμενος σήμερα που θέλει μια αλλαγή της κατάστασης στην Ελλάδα. Τι θα ήθελε, μια ισχυρή τέτοια κυβέρνηση που θα αντιμετωπίζει πανίσχυρα την εργατική κινητοποίηση ή μια όσο το γίνεται πιο αδύναμη τέτοια κυβέρνηση και πιο ισχυρή τη λαϊκή αντιπολίτευση μέσα και έξω από τη Βουλή. Άρα να δυναμώσει ο αγώνας και να δυναμώσει και το ΚΚΕ. Και ας πούμε μόνο το εξής. Μου έκανε εντύπωση σήμερα ένα άρθρο στην Καθημερινή. Δεν συγκράτησα το ποιος το υπογράφει, αλλά συγκράτησα τον τίτλο. Ήταν «Ασκήσεις συνένεσης» και αναφερόταν στη συζήτηση που έγινε στο Think Tank του κ. Βενιζέλου με τη συμμετοχή του κ. Κατρούγκαλου και του κ. Γεραπετρίτη. Το οποίο έχει ενδιαφέρον γιατί δείχνει ότι πέρα από τις προεκλογικές κορώνες γίνονται και άλλες συζητήσεις μεταξύ των κομμάτων που κατά τα άλλα δεν κουβεντιάζουν. Έλα, αυτό νομίζω όμως ότι οι πολίτες το έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους. Το έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού και πιο μπροστά, γιατί το δίλημα που τίθεται είναι για φύγη από το κάδρο, το κριτήριο, το πολιτικό. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Μετά το διάλειμμα. Α, ορίστε, όχι, ορίστε. Αυτό το θέτει ο άντρας Παγιαννίδης. Για μένα είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί πριν από λίγο είπατε, παρακολούθησα προσεκτικά πώς το θέσατε, ότι δεν είναι όλες οι συνεργασίες ίδιες. Μια συνεργασία μπορεί να ήταν λιγότερο φιλεργατική ή περισσότερο υπέρ του κεφαλαίου. Εάν το ΚΚΕ βρεθεί με την εκλογική στατιστική να μπορεί απέχοντας, χωρίς να συμμετάσχει στη διακυβέρνηση, να αφήσει να δοκιμαστεί το ένα μοντέλο αντί του άλλου, αυτό θα ήταν λύση. Εγώ να σας πω, το ΚΚΕ πρόκειται να ψηφίσει στη Βουλή οποιοδήποτε φιλοεργατικό μέτρο φέρει οποιαδήποτε κυβέρνηση. Αλλά δεν βλέπετε να φέρνει. Όποια και είναι αυτή. Α, ό,τι να φέρει και να. Έστω όμως. Λέω και ότι υπάρχει και μια πρακτική. Για παράδειγμα, ερχόταν τροπολογίες για την απαγόρευση των πληστηριασμών, απορρίπτονταν και από τα δύο κόμματα. Λέω, υπάρχει λοιπόν ένα κοινό πρόγραμμα. Αν κάποιος θέλει να φέρει κάτι που να ελαφρύνει, να διευκολύνει, εκεί είμαστε να το ψηφίσουμε. Ναι, για την ψήφο ανοχής σας ρωτώ. Όμως, το ξεκίνημα. Ψήφος ανοχής, ναι, δεν μπορεί να υπάρξει σε μια πολιτική η οποία είναι δεδηλωμένα αντιλαϊκή. Δηλαδή μια πολιτική η οποία λέει ταμείο ανάκαμψης, λέει τέρμα επιστροφή στο σύμφωνο σταθερότητας, λέει ανταγωνιστικότητα. Αλλά το Ταμείο Ανάκαμψης γιατί είναι αντιλαϊκό? Γιατί έχει προαπαιτούμενα. Για παράδειγμα, οι πληστηριασμοί, δηλαδή το ξεκοκκίνισμα του τραπεζικού συστήματος ώστε να μπορεί να χρηματοδοτεί τις επενδύσεις είναι όρος. Άρα οι πληστηριασμοί, οι εξώσεις και όλα αυτά για τα οποία αγωνιζόμαστε και το πάμε και τα συνδικάτα και ο κόσμος που προσπαθεί να μην χάσει το σπίτι. Ναι. Είναι προαπαιτούμενο για να μπορούν να δίνονται. Άρα λέτε όχι στο ενδεχόμενο μιας ψήφου ανοχής από εσάς, να μην περιμένουμε κάτι. Έχει από εμάς δεν χρειάζεται, γιατί σας ξαναείπα, υπάρχει αντικειμενική βάση. Αν χρειαστεί. Δεν πρόκειται να χρειαστεί, πρώτα απ' όλα γιατί είναι τόσο μεγάλη βάση. Σας θυμίζω ότι όταν έλειψαν από το ΣΥΡΙΖΑ βουλευτές, τους βρήκε πάρα πολύ εύκολα. Λοιπόν, όταν θα επιστρέψουμε. Στο τρίτο μνημείο. Λέτε, είμαι υποχρεωμένη. Καταρχήν είναι ένα πράγμα το προσφυγικό, ένα πράγμα το μεταναστευτικό, γιατί τα έχουμε κάνει. Τα έχουμε πετάξει λίγο όλα στο μίξερ. Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι ξεσπιτώθηκαν από επεμβάσεις και πολέμους που γίνανε στις χώρες τους, στις οποίες συμμετείχε το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Έπαιξε ρόλο η χώρα μας, όχι ο λαός της, η κυβέρνηση της, στη Συρία, στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στήριξε. Και αυτός ο κόσμος δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται σαν ενδυνάμει σωρός. Σωρός. Νεκρός. Αυτό είναι, που έρχεται, ναι. Και σας το λέω με την
Στη Νέα Φιλαδέλφεια όπου μένω, στο τρίτο λύκειο, πριν 2 χρόνια αυτοκτόνησε μια νέα κοπέλα από το Αφγανιστάν, προσφυγόπουλα. Πώς θα το καταμετρήσουμε αυτό, σαν επιτυχία της μεταναστευτικής Κύριε Σερετάκη, όμως, να σας πω... Επειδή μου είστε εξαιρετικά... Υπήρχε μια εξαμελής, να σας πω το περιστατικό. Ναι, αλλά το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα έχει ενσωματώσει με μεγάλη επιτυχία. Ναι, και τώρα... Παιδιά από 26 διαφορετικές χώρες. Ναι, αφήστε τώρα. Να πούμε και κάτι θετικό όταν συμβαίνει. Για το πώς χειρίστηκε αυτός ο κόσμος. Η χώρα μας, και ποιο είναι το ερώτημα τώρα. Ότι κυβερνήσεις και πολιτικές δυνάμεις που δέχτηκαν το Δουβλίνο 1 και Δουβλίνο 2 μετατρέπουν την Ελλάδα σε αποθήκη ψυχών. Έτσι δεν είναι. Που δέχτηκαν. Δεν βλέπουμε τίποτα, θετικό. Ζητώ συγγνώμη, σα διακόπτω. Αλλά πραγματικά έχει σηκώσει τόσο βάρος. Και όχι όλη η επικράτεια με τον ίδιο τρόπο. Στήριξαν την συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Ναι. Γιατί λέμε εργαλοποίηση, μα ο μοχλός του εργαλείου είναι η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Δεν και ήδη συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρξει μια τελείως διαφορετική αυτές, κατεύθυνση. Έρχονται και συζητάνε τι, το πώς θα διαχειριστούμε μια κατάσταση την οποία συνδιαμόρφωση και είναι αυτή, χωρίς να αλλάξουμε τα ουσιαστικά στοιχεία. Και να πατήσουμε και πάνω στον κόσμο, γιατί για το μεταναστευτικό έχουν ακουστεί ανατριχιαστικά πράγματα. Επειδή για τον τρόπο διαχείρισης των μεταναστών. Επειδή λείπουν εργατικά χέρια, ειδικά στην αγροτική οικονομία, έχουμε ακούσει από πολιτικούς αρχηγούς μέχρι και υποχρεωτική δουλειά εκεί που τους θέλουμε. Καλά, πολλά έχουν υποθεί, δηλαδή σίγουρα έχουν συμβεί και εταίρα, αλλά δεν είναι αυτή η μεγάλη εικόνα της χώρας. Τώρα θα είναι πολύ άδικο δηλαδή, να μείνει αυτό, δηλαδή να λέμε. Έχουμε μανολάδες, πολλές, όχι μόνο μία. Μάλιστα. Έχουμε δει και εργαζόμενους να σπάνε το φόβο τους και να κατακτάνε δικαιώματα, να σηκώνουν, να γίνονται ανθρώπινα όντα, τα οποία απαιτούν και κερδίζουν την αξιοπρέπειά τους. Εμείς με αυτούς θα είμαστε. Καταρχήν, εμάς σαν ΚΚΕ μας θεωρεί, μας βρίσκει, μας προκαλεί αποστροφή ένα κλίμα που διαμορφώνεται προεκλογικό, να πηγαίνουμε με διαρροές, δεν λέω με επίσημες θέσεις κομμάτων, γιατί αυτοί γίνονται με διαρροές, ότι εσείς καλύπτετε βιαστές, ναι, και εσείς καλύπτετε παιδόφιλους κτλ. Καλά. Λέω, και χρησιμοποιείται και ευθέως στην πολιτική αντιπαράθεση, ούτε καν μόνο από διαρροές. Όχι μόνο είναι απαράδεκτο, υποτιμάει και τη σοβαρότητα του προβλήματος. Το ευτελίζει και δημιουργεί αυτό που είπε η κυρία Σπανού. Άντε τώρα, μια κοπέλα που δουλεύει στο σούπερ μάρκετ, μια φοιτήτρια, μια καθαρίστρια, να τολμήσει να πει κάτι. Εάν μια δικηγόρος που δουλεύει στις Βρυξέλλες και έχει και πολιτικό πρόσωπο, κρεμεί την άλλη μέρα σε μανταλάκια. Και να πω μόνο το εξής, γιατί υπάρχει ένα μόνο και τελείωση. Παρακαλώ. Γιατί πολιτικό ζήτημα. Ποιο είναι το πολιτικό ζήτημα και ποιο θέτουμε εμείς ως και στις κοπέλες μπροστά και στα αγόρια που μας παρακολουθούν, στους άντρες κτλ. Ποια είναι η κρατική μέρημνα για τη στήριξη της γυναίκας απέναντι στη βία? Να σου πω εγώ, σε όλη την Ελλάδα 44 συμβουλευτικά κέντρα. Ναι, ελπίζω ότι έχουν αυξηθεί τώρα. 19 ξενώνες. Ποιος είναι ο προϋπολογισμός? Μηδέν. Μόνο ΕΣΠΑ. Δηλαδή, τελειώνει και φύγαμε. Αυτή είναι η κρατική φροντίδα. Είναι πολύ κομβικό. Είναι τεράστιο το ζήτημα το οποίο θέτεται. Να ολοκληρώσουμε. Είναι απαράδεκτη. Δεν είναι ουσιαστικά κρατική πολιτική όταν το κράτος με νόμο του Πάσχου του 99, το οποίο δεν τον ακούμπησε ούτε η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, θεωρεί την πορνεία επάγγελμα και επιλογή. Λοιπόν, τώρα, επειδή είμαστε στη λήξη και αυτή τη συζήτηση, ζητήματα, πρέπει να την αναπτύξουμε για να μην υπάρξει κάποια παρεξήγηση, σύγχυση ή οτιδήποτε. Ναι. Εκεί να σταθούμε, εδώ έχουν ευθύνες όλες οι κυβερνήσεις. Γι' αυτά, όχι γιατί. Καλά, για τα πάντα. Ναι, είμαστε δυστυχώς στο κράτος, το οποίο η μόνη διαχρονικότητα έχει να κάνει με τη σύλληψη και τις παραλήψεις και καμία άλλη συνέχεια στο κράτος. Λοιπόν. Συνέχεια έχει. Σε αυτά που δεν κάνει και σε αυτά που κάνει. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ.